τους παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Νομίζω ότι η άμυνα ήταν αυτή που μας έδωσε το παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που τότε που άλλαξε προπονητή προσπαθεί και παλεύει όλα τα μάτς μέσα έξω, δεν έχει χάσει μεγάλες διαφορές. Παρόλο που ουσιαστικά δεν έχει τύχει για τη συνέχεια, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνέχεια και στον coach και στην ομάδα τους. Για μας παίξαμε ένα από τα 6 παιχνίδια που τα θεωρούμε το μήκη πρωτάθλημά μας αυτή τη στιγμή, για να συνεχίσουμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι χρειαζόμαστε νίκες στη συνέχεια, ανάλογα και τα αποτελέσματα. Θα δούμε πόσες. Στο 30 η Ένωση Ιλίου είχαν 60-55, παραπάνω δεν γνωρίζω. Ναι. Για παράδειγμα, σήμερα αν χάσουν ο Έσπερος και το Ήλιον, είμαστε στην ίδια βαθμολογική θέση, ασχετά αν έχουμε ένα... Ο Έσπερος έχασε. Ναι, ψάχνουμε μια νίκη πάνω από αυτούς, στο σύνολο των εικόνων θα γίνει από τώρα και μετά. Νομίζω ότι τα παιδιά, αν εξαιρέσει το πρώτο εξάλεπτο, έδειξαν αυταπάρνηση και στην άμυνα και μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε χάσει κάποιες διαφορές, αλλά νομίζω δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η νίκη από τώρα και μετά και το πόσο εμείς δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο και πόσο συγκεντρωμένοι είμαστε και να παλεύουμε μέχρι τέλος όλα τα παιχνίδια. Θα τους δώσω για άλλη μια φορά συγχαρητήρια και πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το Ηράκλειο, που και σε αυτό το παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη, γιατί τώρα δεν έχουμε παιχνίδια που τα βάζουμε στην άκρη. Ψάχνουμε να βρούμε σε όλα τα παιχνίδια τη νίκη. Αυτά. Ωραία. Καλή συνέχεια.